παρελθόν θα αποτελέσουν από το φθινόπωρο του 2025 και σταδιακά οι τέντες με νάιλον, οι ομπρέλες και η ανομοιομορφία στις προσώψεις των επιχειρήσεων του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα προχωρήσει στην αντικατάσταση των υφιστάμενων κατασκευών με νέες ομοιόμορφες που θα έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές εγκεκριμένες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η πρώτη κατασκευή σκίασης που θα λειτουργήσει και ως πιλότος τοποθετήθηκε σε νέα επιχείρηση στην ακτή των Μπάζι. Έγινε αυτοψία χτες από τους υπηρεσίες. Στόχος είναι το 2025 το φθινόπωρο να ξεκινήσει η αντικατάσταση σε όλο το ενετικό λιμάνι μαζί με την πλακόστρωση που θέλω να πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι μέχρι τότε λόγω κάποιων ακόμα εγκρίσεων όπως των περιβαλλοντολογικών που περιμένουμε. Το κόστος των κατασκευών σκίασης θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος. Άρα οι καταστηματάρχες δεν θα επιβαρυνθούν ούτε τα καταστήματα με το κόστος του σχεδίου, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Το ζήτημα των σκιαδίων επί σειρά ετών ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους καταστηματάρχες του Ενετικού Λιμανιού και μέχρι πριν από λίγα χρόνια παρέμενε στάσιμο. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, η συμφωνία και η άδεια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου δρομολόγησαν για πρώτη φορά το έργο που θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μνημείου. Το συγκεκριμένο που έχει μπει στο Ενετικό Λιμάνι έχει επιλεχτεί ο χώρος ο συγκεκριμένος. Είναι το μεγαλύτερο σχέδιο που υπάρχει σε κατάστημα. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα μάλλον. Το χρώμα είναι κάτι που το βλέπουμε και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο χρώμα. Είναι κάτι που υπάρχει μια παλέτα χρωμάτων, γύρω στα 5 χρώματα έχουμε επιλέξει, που θα υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής των χρωμάτων ανάλογα την περιοχή και το είδος του καταστήματος. Ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των νέων σκιαδίων αναμένεται να τρέξει και η μεγάλη παρέμβαση αντικατάστασης του πλακόστρωτου κατά μήκος της λιμενικής ζώνης. Εκκρεμεί μόνο η έγκριση από τα περιβαλλοντολογικά που και αυτά έχουν φτάσει, είναι ήδη στη διαβούλευση. Περνάνε τώρα από Δήμο, από Περιφέρεια και μετά ξαναγυρνάνε στο Υπουργείο για τις τελικές τους υπογραφές. Άρα νομίζω ότι μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, μέχρι τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο, θα έχουμε και την έγκριση επίσημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων με βάση τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2026.